Χρόνια πολλά. Και σε εσάς και στο ακροατήριό σας, χρόνια πολλά στο Γιώργο και στη Γεωργία που γιόρταζαν χθες. Στο Τάσο, στην Τασούλα, στην Ακριβώς, Αναστασία. Σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Είναι πολλοί εορτάζοντες, πραγματικά. Μαζεμένοι, ρε παιδί μου, ξέρεις. Χωρίς ανάσα. Ναι, ναι, ακριβώς. Πέφτουμε εδώ. Να χαίρεις και εσύ το Γιωργάκι σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και την Ειρήνη μας. Έχω ανιψιά. Να τη χαίρεσε και αυτή. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι κάνεις, πώς πέρασες καταρχήν? Καλά, μια χαρά. Μοντέλο κατευθείαν. Ναι, ναι, όχι, άστα τα μοντέλα λίγο. Καλά περάσαμε, δόξα τω Θεώ. Οικογενειακά, όπως αρμόζεις αυτές τις μέρες. Φουσκώσαμε λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε την επόμενη εβδομάδα. Είναι το αλάτι, είναι, δεν είναι τίποτα. Ναι, το αλάτι. Το αλάτι φταίει. Εντάξει, θα το παλέψουμε, όμως θα το διώξουμε. Έτσι, μετά έτσι. Το τρίτο αρνί είναι πρόβλημα το αλάτι. Αρχίζει, ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, και ας κατακράτησε. Δεν είναι ότι πήρες κιλά, βρε Βαγγέλη, και εσύ. Όχι, ανεμογκάστρι. Εντάξει. Όλα καλά. Λοιπόν, πάλι έπεσες μέσα. Ε. Εντάξει, 2-3 ώρες ήταν. Είπες τα ξημερώματα θα βρέξει της Κυριακής του Πάσχα. Νομίζω, εμένα στο χωριό μου έτσι ψυχάλισε κατά τις 12 η ώρα. Λίγο πριν, ναι. Καλά πήγα. Καλά πήγε. Δεν ξέρω τι χιλιοστά βροχής είχε γύρω-γύρω. Πολύ λίγα. Σε κάθε περιοχή, όπως έχουμε μάθει και από σένα, Γιάννη μου, είναι διαφορετικά τα χιλιοστά. Άλλα στην Ιεράπετρα, άλλο στο κάτω χωριό, άλλο στην Ανατολή, άλλο στη Γραλιά, στο Στόμιο. Πάντως έριξε έτσι κάποια ψυχάλα, όπως ναι, ναι, πει. Πολύ λίγα χιλιοστά έριξε σε κάποιες περιοχές. Δεν γράψανε καθόλου και τα μετεωρολογικά μηχανάκια εκεί τίποτα. Αλλά εντάξει, ήταν μια ψυχάλα. Πολύ ναι. Λίγο. Για μένα στην περιοχή μου έβρεξε λίγο το δρόμο, έκανε εκεί 2 μπόρες. Ναι. Αυτά, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Και από ό,τι φαίνεται, οι βροχές μας είναι έτσι λίγες, παρόλο που βλέπουμε ότι το φράγμα μας στερεύει σιγά-σιγά. Οι βροχές δυστυχώς είναι λίγες. Και τώρα, φαίνεται, ναι, αυτές φαίνεται, που έρχονται α, ναι, και αυτό, αυτές πάμε λίγες. Τώρα σε αυτό, γιατί διαβάζω στα διάφορα site έτσι, καιρικά ότι έρχεται βροχές, σκόνη, καταιγίδες κλπ. Ναι, ναι, ναι. Το δικό μας το κομμάτι τελικά το επηρεάζει ή πιάνει πια το υπηρετικό κομμάτι και τη Δυτική Κρήτη? Θα το επηρεάσει προς την Παρασκευή, αλλά δυστυχώς δεν θα είναι αξιόλογα τα φαινόμενα, ναι. Τα έχουμε εκεί από 0 έως 5 χιλιοστά. Το Μάη μήνα στους αμαρτωλούς βρέχει, κάπως έτσι δεν το λένε? Ναι, 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 ακριβώς. Είμαστε αμαρτωλοί μάλλον, ναι. Το θέμα είναι να ας είμαστε και ας βρέξει όμως. Ας βρέξει, να βρέξει, να το καταλάβουμε. Μακάρι. Μακάρι. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη του Πάσχα, 8 του Μάη. Οπότε να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, ναι, ας ξεκινήσουμε. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, 8 Μαΐου, θα έχουμε ηλιοφάνεια από το πρωί με νεφώσεις που από το μεσημέρι και μετά θα πυκνώσουν αρκετά. Η θερμοκρασία θα έχουμε τη μέγιστη στους 22, την ελάχιστη στους 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική, 1 με 2 μποφόρ, θα έχουμε και κάποιες ρηπές στο τριάρι. Η υγρασία θα κυμανθεί από 55 έως 75. Μια που ανέφερες Μαρία τη σκόνη, να πω ότι δεν έχω σημειώσει καθόλου για σκόνη, γιατί τα επίπεδα της δεν είναι τόσο τραγικά, ναι. Και δεν θεώρησα αξιόλογο να... Όχι, εγώ σου, είναι... σου μεταφέρω αυτό που έχω διαβάσει, ναι, ότι ναι, ναι, ναι. Ναι, θα έρθει και σκόνη ξανά. Ωραία. Πάμε στην 5η, 9 του μήνα. Θα υπάρχει ακόμη πιο λιγότερη ηλιοφάνεια, πιο πολλές συννεφιές που από το ξημέρωμα αμέσως θα είναι στην περιοχή μας και το απόγευμα θα αραιώσουν λίγο, αλλά πρόσκαιρα από ό,τι φαίνεται. Η θερμοκρασία θα είναι η μέγιστη 21, η ελάχιστη 18 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ και οι ρηπές τους κατά τόπους ως πιάσουν και τα 5. Η υγρασία θα κυμανθεί μεταξύ 55 και 75%. Πάμε στην Παρασκευή, η οποία εκεί θα έχουμε άστατο καιρό, που θα έχει λίγο απ' όλα. Δηλαδή θα έχει ηλιοφάνεια, θα έχει συννεφιές, θα έχει ψηλόβροχα. Πιο αναλυτικά λοιπόν, από το ξημέρωμα θα έχουμε αρκετές συννεφιές με κάποια διαστήματα ήλιου και από τις 10 και μετά υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχής ή ψυχάλας, ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα. Εκεί πιστεύω θα δούμε κάποιες βροχές. Υπάρχει και η ένδειξη βέβαια της καταιγίδας,
Που τι σημαίνει αυτό, πολλές φορές το βλέπουμε. Δηλαδή η βροχή που θα πέσει να είναι απότομη και μετά να σταματήσει. Να έχει μεγάλη ραγδαιότητα. Ακριβώς. Δηλαδή. Δηλαδή μέσα σε ένα λεπτό να πέσουν και τα 4 χιλιοστά, ας πούμε, που θα κάνει. Οι βροχές που θα πέσουν θα είναι της τάξης από 2 έως 10 χιλιοστά το ανώτερο. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα 5. Υπάρχει πιθανότητα αυτή. Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα είναι η μέγιστη 20, η ελάχιστη 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βόρειο αρχικά το πρωί στα 2-3 μποφόρ και σύντομα θα ενισχυθούν στα 3-4 ίσως και 5. Η υγρασία θα κυμανθεί από 60 έως 75%. Αυτά σας λέω μέχρι και την Παρασκευή. Και αν δεν έχετε κάποιο θέμα, θα τα πούμε την Παρασκευή ξανά. Επειδή αυτή η εβδομάδα μας έκλεισε λίγο. Είναι περίεργο. Μας έβγαλε εκτός προγράμματος. Ακριβώς. Αν δεν έχετε θέμα, θα ξαναπούμε την Παρασκευή για τις υπόλοιπες μέρες. Θα μας έρθει ξανά στο στούντιο, να φανταστώ. Μπα, δύσκολο το βλέπω, Μαρία. Να σας πω λίγο και τη μακροπρόθεσμη, που εκεί φαίνεται ότι μέχρι το ερχόμενο Σάββατο θα υπάρχει αυτή η αστάθεια που μετά από την Κυριακή ο καιρός σταδιακά φτιάχνει και θα έχουμε ηλιοφάνηδες και άνοδο της θερμοκρασίας στα τέλη της άλλης εβδομάδας που θα φτάσει τους 26 έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη. Μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουν τα χέρια για τα καλά ή... Όσοι δεν έχουν ξεκινήσει τα μπάνια μπορούν να φαίνεται ότι ξεκινάμε σιγά σιγά την άνοδο της θερμοκρασίας. Βέβαια, εχθές που έκανα μία βόλτα, είδα εκεί κάτω από τον Άγιο Αντρέα αρκετό κόσμο και έκανε μπάνιο. Αυτό λέω. Και δεν ήταν ξένοι, ήταν Έλληνες. Ήδη ξεκίνησαν αρκετοί. Ήδη κάποιοι πιο... Δεν έχει αλλάξει η θερμοκρασία της θάλασσας να είναι παγωμένη. Όχι, είναι γύρω στους 17 βαθμούς, αν δεν απατώμε περίπου. Είναι ανεβασμένη και η θερμοκρασία της θάλασσας εκτός και του περιβάλλοντος. Ναι, φέτος δεν είχαμε διαφοροποίηση στη θερμοκρασία της θάλασσας το χειμώνα, οπότε κάπου είναι πιο. Εντάξει, θέλει λίγο θάρρος βέβαια. Θέλει, ναι. Πάντως και ο Απρίλιος ήταν ένας από τους θερμότερους μήνες του. Των τελευταίων ετών, έτσι. Σε παγκόσμια κατάσταση από ό,τι είδαμε. Ναι, όντως. Έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω. Έχεις και μια απορία, Βαγγέλη, να ρωτήσεις. Η απορία μου είναι αν τελικά οι μετοχές στα ομπρελάδικα πέσουνε. Οι μετοχές θα πέσουνε, αλλά θα είναι λίγες. Θα πέσουν, αλλά θα είναι λίγες. Λοιπόν, αυτά μέχρι και την Παρασκευή, λοιπόν, ο καιρός, ο οποίος θα είναι ασταθής αυτή την εβδομάδα. Καταλαβαίνω, έτσι, και την Παρασκευή ενδεχομένως να δούμε και κάποιες ψιλοβροχούλες, έτσι, κάτι, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και με θερμοκρασία φυσιολογική για την εποχή. Μια χαρά. Λοιπόν, Γιάννη, μας ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα στο στούντιο, εδώ ζωντανά, ο Γιάννης Αϊβαλιωτάκης. Θα τον ξανάχουμε την Παρασκευή να μας πει για το Σαββατοκύριακο, αλλά και για την πρώτη της ημέρας εβδομάδος. Ναι, για να τον έχουμε ξανά, να μπούμε στους ρυθμούς μας, δηλαδή. Έτσι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ωραία, με φιλοξενήσατε. Καλή σας μέρα. Πάντα στη διάθεσή σου. Λοιπόν, πάμε εμείς ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγο. Να μπαίνουμε και στα δικά μας, πολλές μέρες λείψαμε, θα δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται, έτσι, παγκοσμίως αλλά και τοπικά. Μείνετε. Απρίλιο.